Θοδωρής Αγγελίνος, Status Athens Open 2010. Θοδωρή, τα συναισθήματά σου καταρχήν από τη συμμετοχή σου στο δεύτερο Status Open, για δεύτερη συνεχή χρονιά. Είναι ανάμεικτα βασικά. Στην αρχή είχα λίγο χθες με το μονό, περίμενα να κάνω μια καλύτερη εμφάνιση. Ήμουν λίγο αγχωμένος, δεν το πίστευα για τόσο πολύ το μάτς. Πήγα να υπερβάλλω αυτό πολλές φορές. Δεν κατάφερα να κάνω το παιχνίδι όπως κάνω συνήθως. Βέβαια το επίπεδο του αντιπάλου ήταν πολύ ψηλό, έτσι. Ναι, σίγουρα ήταν πρώτη φορά που παίζω με τόσο παίκτη στο top 200, 150-140 που ήταν αυτό. Οπότε σίγουρα ψυχολογικά είναι πιο πολύ αυτό, γιατί μέσα στο παιχνίδι σίγουρα υπάρχουν διαφορές και υπάρχουν μερικές αδυναμίες που πρέπει να δουλέψεις στο παιχνίδι μου. Αλλά οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες νομίζω όσους νόμιζα εγώ ότι έπρεπε να υπερβάλλω αυτό μέσα στο μάτς. Αλλά είναι εμπειρίες όλες. Στο Tennisius γράψαμε Θοδωρής έτοιμος για challenges πλέον. Εντάξει, πιθανώς, ίσως όχι ακόμα, ίσως να χρειάζομαι λίγο δουλειά ακόμα, λίγο ψυχολογικά να το πιστέψω ακόμα, να βελτιώσω μερικά πράγματα στο παιχνίδι μου, ίσως σε μια πιο αργή επιφάνεια, σε χώμα ή σε ένα hardcore λίγο πιο αργό, να μπορώ να σταθώ καλύτερα με τους αντιπάλους, αλλά σίγουρα νομίζω έχω λίγο δρόμο ακόμα να πούμε ότι είμαι έτοιμος για challenge. Πώς ένιωσες που έπαιξες μπροστά σε Έλληνες φιλάθλους? Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Δεν είχα παίξει και εγώ ποτέ σε τόσο μεγάλο γήπεδο, σε στάδιο. Ήταν ωραία, μαζεύτηκε λίγο κόσμο χθες. Αλλά γι' αυτό λίγο αντί να το ευχαριστηθώ, με φόρτωσε λίγο άγχος παραπάνω. Ήμουνα λίγο έξω από τα νερά μου. Αλλά εντάξει, με την επόμενη φορά λογικά θα το έχω ξαναζήσει. Οπότε θα είμαι πιο χαλαρός και πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Και μετά το μονό, χθες είχαμε σήμερα ένα εκπληκτικό μάτς το διπλό, όπου με συμπαίκτη τον Ισπανό Ντε Λα Νάβα. Φτάσατε τόσο κοντά και σαν να το δώσατε, ας πούμε, το... Ναι, το διπλό ήταν... Απέναντι στο νούμερο ένα... Ναι, ήταν πολύ κρίμα. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, ειδικά στο πρώτο σετ. Είχαμε break, είχαμε νομίζω 4 set points. Είχαμε ευκαιρίες να γυρίσουμε το match σε 2 set. Λίγο δεν μας ήθελε, λίγο... Παίξαν αυτοί καλά στο κρίσιμο σημείο, αλλά ήταν κρίμα. Παίξαμε 2,5 ώρες, 2 σετ και με τον Ντάνι πρώτη φορά είχαμε παίξει, παίξαμε διπλό και νομίζω παίξαμε πολύ καλά μαζί. Και ήταν κρίμα που φτάσαμε τόσο κοντά και δεν καταφέραμε. Ήταν εύκολα μπορούσα να είχαμε κερδίσει εμείς το μάτς, έτσι πως εξελίχθηκε και απέναντι στο νούμερο 1. Που και εγώ τους περίμενα πολύ καλύτερους, αλλά τελικά στο διπλό, ας πούμε, σου δείχνει και αυτό ότι οι διαφορές δεν είναι τόσο μεγάλες. Από εδώ και πέρα έχουμε Davis Cup, πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδος. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Σίγουρα θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Περιμένω πώς και πώς να έρθει το Davis. Αν ωραία θα είναι στο ACA πάλι, θα είναι στην Ελλάδα. Οπότε θα έχουμε και λίγο κόσμο να μας βλέπει και έχουμε να καταφέρουμε να ανέβουμε κατηγορία πάλι. Από ό,τι φαίνεται και ο Κωνσταντίνος είναι σε τρομερή κατάσταση. Παρόλο που δεν έχει παίξει ένα χρόνο ακόμα, λέτε μια χαρά. Οπότε μαζί με τον Αλέξανδρο και τον Κωνσταντίνο και νομίζω θα είναι μια ευκαιρία, πάση καταφέρουμε να ανέβουμε κάτι. Θοδωρή, νιώθεις δικαιωμένος μετά από ένα χρόνο ότι απέδειξες ποιος είναι ο Θοδωρής Αγγελίνος? Ίσως κάποιοι να μην σε είχαν στο τενιστικό χάρτη της Ελλάδος. Νιώθεις δικαιωμένος φέτος? Δεν είμαι θέα δικαιώσεις ή όχι. Εγώ προσπαθώ να κάνω την προσπάθεια που κάνω. Νομίζω ότι ακόμα έχω δρόμο, έχω περιθώρια βελτίωσης και δεν νομίζω να έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, στον εαυτό μου. Τα έχω αποδείξει ότι νομίζω μπορώ να τα καταφέρω και είμαι σε καλό δρόμο. Μέσα σε ένα χρόνο κατάφερα να ανέβω στο 400-430. Πέρυσι τέτοιο καιρό δεν είχα ούτε ένα πόντο. Οπότε αγκάλισα τα θετικά από αυτή την εβδομάδα. Λίγα ήταν και από το πονό και το διπλό σήμερα και την εμπειρία, τις εμπειρίες. Και να συνεχίζουμε. Και κάτι έτσι πιο γενικό, νιώθεις ότι όλα αυτά τα χρόνια στο κολέγιο που ήσουν στην Αμερική, πιστεύεις ότι σε βοήθησε τελικά? Γιατί σε είδαμε, επανήλθες στο επαγγελματικό τένις και πραγματικά ξεπέρασες και τον εαυτό σου πριν πας στην Αμερική και σπουδάσεις και ξεπέρασες τον εαυτό σου και είσαι σήμερα στο 430, βελτιώνοντας κατά πολύ, ας πούμε, το ατομικό σου ρεκόρ και το ρεκόρ καριέρα. Σίγουρα, οι εμπειρίες που απέκτησα στην Αμερική, ειδικά στο δεύτερο κολέγιο που ήμουν στο University of Virginia, με βοήθησε πάρα πολύ. Είχα μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον προπονητή μου εκεί πέρα. Είχαμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, είχαμε τρομερό
πάρα πολύ καλές προπονήσεις. Ο συμπαίκτης μου που μας στην ομάδα έχει φτάσει στο 100-110 στον κόσμο. Ένας άλλος έχει φτάσει στο 150 στα διπλά. Ήταν ένα πολύ καλό περιβάλλον για τένις. Έμαθα πολλά, παίξαμε πολλούς αγώνες. Ήταν ένα περιβάλλον που με βοήθησε να εξελιχθώ, με βοήθησε να φτάσω έτσι στο αυτά που έχω καταφέρει. Οπότε σίγουρα ήταν μια πολύ θετική εμπειρία. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε την επόμενη φορά που θα τα πούμε on camera να είσαι ακόμα πιο ψηλά και να λέμε ακόμη πιο ευχάριστα πράγματα. Μακάρι. Καλή συνέχεια και ό,τι επιτυχία να την έχεις. Thank you. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω και εσάς που κάνετε μια προσπάθεια και προβάλλετε λίγο το τένις και όλους όσους, τον κύριο Λιμπέρη και όλους όσους κάνουν την προσπάθεια και έχουμε τέτοια τουρνουά στην Ελλάδα. Γιατί τα χρειαζόμαστε. Βλέπουμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον τον κόσμο, έρχεται ο κόσμο στα γήπεδα. Και μακάρι να συνεχίσουν να γίνονται αυτά τα τουρνουά και περισσότερα και να πάει σιγά σιγά προς τα τένις στην Ελλάδα.